Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νομικό σύμβουλο της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον κύριο Τάκη Μπιλίρη, ο οποίος χειρίστηκε και το θέμα του Λάσκοφ, αλλά και πολλά άλλα θέματα που έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Τι κάνετε, καλησπέρα από τον Λίμπερο. Καλησπέρα, να είστε καλά. Είστε καλά, καταρχήν, πού σας βρίσκουμε, στην Αθήνα? Αθήνα, ναι. Μα δεν φεύγετε διακοπές ποτέ εσείς, με τον Άρη. Τώρα είναι περίοδο τους δύσκολη. Δύσκολη περίοδος. Λοιπόν, σας καλέσαμε φυσικά για αυτή την υπόθεση. Την περίφημη του Λάσκοφ. Τελευταίων ημερών. Μπράβο. Ναι. Γιατί υπήρξε ενημέρωση χθες από την Επιτροπή Διοντολογίας προς τον Άρη ότι επιβάλλεται αφαίρεση 6 βαθμών στον Άρη για μια υπόθεση που όλοι και 20.000 είχαμε. Πρόστιμο. Ναι, και 20.000 πρόστιμο. Που είχαμε όλη την αίσθηση ότι μετά την παραδοχή ενοχής από τον άνθρωπο που το παραδέχτηκε ότι εγώ το έκανα, δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τον Άρη. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη και καταδικάστηκε ο Άρης τελικά? Προφανώς δεν μπορώ να σας περιγράψω τι συνέβη, γιατί δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του δικαστή που εξέδωσε αυτή την απόφαση. Ναι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι θεωρώ ότι είναι μια απόφαση έολη και διάτρητη νομικά. Mm-hmm. Και είμαι αισιόδοξος ότι στην Επιτροπή Εφέσεων θα καταρρεύσει μια τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Αντιθέτως, όπως είπατε και εσείς ήδη, υπάρχει ομολογία του δράστη εισαγωγικά, ο οποίος ανέλαβε όλη την ευθύνη και είπε ότι με δική μου πρωτοβουλία και με δικές μου κινήσεις, χωρίς να είναι ενήμερη ΠΑΕ, προέβηνε στην κατάρτιση του πλαστού εγγράφου αυτού. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, συγγνώμη, μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Μια επιστροφή. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή έκρινε, σίγουρα χωρίς επαρκή στοιχεία, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, με κάποιες κρίσεις και εικασίες, ότι ο Άρης έχει ανάμειξη. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μια απόφαση που προσκρούει ακόμα και στην κοινή λογική. Mm-hmm. Ναι. Ξέρετε όμως τι είναι αυτό? Είμαστε. Ναι. Θα πάμε στην Επιτροπή Εφέσεων. Είμαστε στην εποχή που όλο εκπλήξεις υπάρχουν για την ΠΑΕ. Ναι. Να σας πω όμως κάτι. Θα προσφύγουμε αύριο. Αύριο θα γίνει η προσφυγή και σε πόσο χρονικό διάστημα εκδικάζεται? Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα προσδιοριστεί να δικαστεί κιόλας. Μάλιστα. Πριν επανέλθουμε στο παράλογο του θέματος, να υπάρχει δηλαδή αυτός ο οποίος λέει εγώ το έκανα, αλλά να καταδικάζεται άλλος. Πείτε μας το εξής, επειδή υπάρχει και πολύ θόρυβος για το πότε θα υπάρξει αυτή η αφαίρεση των βαθμών. Λέει η απόφαση ότι θα εφαρμοστεί πέρσι ή του χρόνου στην προηγούμενη ή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο? Όχι, δεν αναφέρει. Δεν αναφέρει από ποια αγωνιστική περίοδο θα αφαιρεθούν οι βαθμοί. Απλώς έχει βγάλει την ποινή. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η διαδικασία από ό,τι γνωρίζετε ξεκίνησε την εποχή που ακόμα το πρωτάθλημα ήταν εν εξελίξη. Mm-hmm. Η διαδικασία έγινε, ακροματικά νομίζω έγινε κατά τη διάρκεια των play-off. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, λόγω ότι ταυτόχρονα έτρεχε και η υπόθεση της ΑΕΚ, καθυστέρησαν στην έκδοση της απόφασης. Mm-hmm. Οπότε έγιναν επικυρώσεις βαθμολογίας. Σίγουρα μέσω της έφεσης, πρόθεσή μας είναι, υπάρχει κάποια διάταξη συγκεκριμένη του ΚΑΠ που βλέπει ότι μπορεί να αφαιρεθεί και από τη συγγνώμη, έχω επιστροφή και δεν σας ακούω. Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Πολύ μην καλά ανησυχείτε, ακούμε, μην ναι. ανησυχείτε. Εγώ απλώς ακούω τι λέω. Α, γι' αυτό. Λέω, υπάρχει μια διάταξη την οποία στην έφεση θα την επικαλεστούμε και θα προσπαθήσουμε να γίνει χρήση. Σε κάθε περίπτωση να αφαιρεθεί η βαθμή από τη βαθμολογία της προηγούμενης σεζόν και όχι την καινούρια. Αν δηλαδή δεν υπάρξει δικαίωση 100% θα ζητήσει ο Άρης να γίνει για την περσινή σεζόν η αφαίρεση. Που εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρξει δικαίωση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν μπορεί να σταθεί μια τέτοια απόφαση, σας ξαναλέω. Mm-hmm. Διαβάζοντάς την πολλές φορές καταλαβαίνω ότι δεν θα σταθεί σε δεύτερο βαθμό. Και πώς εξηγείται αυτό το πράγμα τώρα όμως με τον Άρη, να συμβαίνει μονίμως με τον Άρη και πάντα με τον Άρη να γίνεται αυτό το πράγμα, τη συγκεκριμένη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία? Έβγαλε και μια ανακοίνωση ΠΑΕ πολύ σκληρή για την ΕΠΟ. Εντάξει. Σε αυτό τώρα τι να σας πω ακριβώς, η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ είναι ΠΑΕ. Ναι. Η ΠΑΕ, και πολύ καλά κάνει. Εφόσον πάμε στην Επιτροπή Εφέσεων, αν δεν δικαιωθεί ο Άρης εκεί, πάει στο ΚΑΣ μετά, έχει δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ ή στο διαιτητικό πρώτα? Πλέον δεν υπάρχει το διαιτητικό. Έχει φύγει ο τρίτος βαθμός από πέρυσι. Σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό δικάζει Εφέσεων. Μάλιστα. Και δηλαδή αν δεν δικαιωθεί εκεί, πάει στο ΚΑΣ. Πάει στο ΚΑΣ. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε δεν θα τραβήξουμε να πάμε ξανά στο ΚΑΣ. Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε ξανά στο ΚΑΣ. Έχουμε άλλα θέματα με το ΚΑΣ. Ας μην έχουμε και αυτό. Ναι.
Με τα οικονομικά θέματα, ζητήματα κτλ., νομίζω ένα-δύο υποθέσεις έχουν μείνει και εκεί στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουν κλείσει οι εσωτερικές υποθέσεις, οι περισσότερες. Νομίζω δεν υπάρχει. Άλλη μία είναι σε εκκρεμότητα. Ναι, και υπάρχουν δύο υποθέσεις που εκκρεμούν στο ΚΑΣ. Μάλιστα. Ναι, πέρα από αυτό το βραχνά που χτίσαμε και δεύτερο τώρα. Ναι, γιατί βλέπω ότι συνέχεια επιμένει και ο κύριος Παναγόπουλος, ο συνάδελφός σας, συνέχεια όχι, έχει πάει 4-5 φορές για τις ίδιες υποθέσεις στο διαιτητικό, τις ξαναχάνει, ξαναπηγαίνει, όχι. Νομίζω περισσότερο επικοινωνιακό παρά δικαστικό είναι πλέον το θέμα. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, λόγω συναδελφικότητας δεν θα χαρακτηρίσω τώρα τον κύριο Παναγόπουλο. Μάλιστα. Άρα για να το ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Μπιλίρη. Για την απόφαση αυτή, ναι, μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μπορώ ωραία να σας πω. Αύριο είπατε ότι καταθέτεται η έφεση, μας είπατε και πού θα στηριχθεί ο Άρης. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από εσάς αυτό που το είπατε τις μέσες άκρες, ότι υπάρχει παραδοχή ενοχής από τον άνθρωπο που έκανε την όλη διαδικασία. Ομολογία. Μάλιστα. Να. Και ενώ υπάρχει ομολογία, καταδίκασαν τον Άρη. Ναι, υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς με την εφέσεων ή με την Επιτροπή Διοντολογίας. Δικάζει με ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Οπότε θεωρητικά προσπαθώ να δικαιολογήσω λίγο, καταλαβαίνετε, την Επιτροπή, ότι θεωρώ ότι στο μυαλό τους υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχει ενοχή του Άρη και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Ενώ στην εφέσεων μπορούν μόνο με αποδείξεις. Ναι. Με ένδειξη δεν μπορούν. Είναι δυνατόν μάλιστα μια επιτροπή να δικάζει και να καταδικάζει κάποιον με ενδείξεις? Έτσι έχει γίνει και αυτό με... Αυτό που ακούμε, παιδιά, είναι απίστευτο. Και με τον Ολυμπιακό, τον Ατρόμητο και άλλες περιπτώσεις. Τον Όφη στο παρελθόν. Δηλαδή, έτσι, εκτιμώ ότι μπορεί εσύ να έκανες κάτι και σε καταδικάζω. Ναι. Και μείον 6 βαθμούς και πρόστιμο. Ναι. Αυτό είναι σκάνδαλο. Έτσι ακριβώς είναι. Και όμως έτσι είναι. Μα σου λέει, το έχει παραδεχτεί ο άλλο. Το έχει πει, εγώ το έκανα. Δεν τον πιστέψανε. Στην ουσία σου λέει, δεν τον πιστεύω. Δεν τον πιστέψανε. Ναι. Αν μπούμε τώρα να σας αναλύσω λίγο την απόφαση, θα χρειαστεί τουλάχιστον μια ώρα, οπότε δεν το θεωρώ σωστό. Έχει πολλές αντιφάσεις, οποίες σε αυτές επάνω δουλεύουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, ναι, εντάξει. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη επιτροπή, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, η εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση είχε πει, εικάζω ότι ο Άρης ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Ναι. Μπορεί όμως να σας πω κάτι, τώρα είστε και νομικός. Μπορεί μια. Η ερευνήτρια, όχι. Ναι, η ερευνήτρια. Μπράβο. Η εισαγγελέας δεν ήταν η ερευνήτρια, ή κάνω λάθος? Της έδωσα. Όχι, δικαστές, είναι τακτική. Τακτική δίκαση. Πολύ ωραία. Η ερευνήτρια. Είχε πει ότι εικάζω ότι ο Άρης ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Γιατί έγινε αυτό και αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν όμως να λειτουργούμε το 2021 με εικασίες ή. Ναι, αυτό σκέψεις τώρα είναι απίστευτο. Ή πιστεύω. Εδώ πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχει απόδειξη ότι ο Άρης έκανε πλαστογραφία? Όχι. Πώς τον καταδικάζεις? Καλά, όχι, δεν υπάρχει απόδειξη. Υπάρχει και παραδοχή από συγκεκριμένο άτομο από που λέει ενήργησε αυτοβούλος. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αυτά ακούει ο κόσμος. Ίσως δεν πίστηκαν. Ναι. Τι να πω. Ναι, αλλά είναι θέμα δεν πίστηκαν. Εδώ βγάζεις τεκμήριο. Υπάρχει κανονικά, υπάρχει απόδειξη. Υπάρχει, όπως λέτε, ομολογία. Με υπογραφή κανονικότατα. Δηλαδή, τι να πω. Είμαστε αισιόδοξοι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχει λήξει το θέμα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μπιλίρη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν.